Καλησπέρα σας. Για όσες και όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι η Ρένια Ιδρώσου, είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ήρυδα. Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, παρουσιάζει το θεατρικό έργο με τίτλο «Το μαγεμένο λιβάνι». Μια θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Ήρυδα δημιουργήθηκε και ξεκίνησε τα θεατρικά της έργα από το 2015. Από τότε έχει παρουσιάσει ποικίλες θεατρικές παραστάσεις σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου και στο Ηράκλειο. Τα μέλη της ομάδας θεάτρου Ήρυδα και οι ηθοποιοί στα θεατρικά έργα είναι γυναίκες ερασιτέχνες που με μεγάλο ζήλο και πολλή αγάπη για το θέατρο επιθυμούν αφιλοκερδώς και με ελεύθερη είσοδο των παραστάσεων να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δράσεων πολιτισμού. Σε αυτή τη διαδρομή ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές, δημιουργήσαμε, γελάσαμε και ακόμα θα γελάσουμε περισσότερο και εκφραστήκαμε. Έτσι και φέτος το θεατρικό έργο προσφέρεται από τον Σύλλογο Γυναικών Ήρυδα και παρουσιάζεται σε 5 περιοχές του Δήμου Χερσονήσου. Έχουμε ήδη παρουσιάσει, είναι η 4η παράσταση σήμερα. Στις 31 Ιουλίου παρουσιάσαμε στο καινούργιο Βοδιό. Όλα αυτά βέβαια να πούμε ότι είναι με τη φιλοξενία των πολιτιστικών συλλόγων. Παρουσιάσαμε στις 8 Αυγούστου στην Επισκοπή, στις 1 Σεπτέμβρη στην Ελιά, σήμερα εδώ, και 8 Σεπτέμβρη στην Άνω Πάθεια. Μια σύντομη περιγραφή του θεατρικού που σας κάνω είναι μια πληγωμένη πεταλούδα, ένα βιβλίο με ποίηματα ξεχασμένο σε ένα ανοιχτό και ανοιχτό σε ένα λιβάνι. Θα γίνει αφορμή να αναστατωθεί η καθημερινότητα μιας αποικίας καταριών σε μια ιστορία αγάπης βγαλμένη από παραμύθι. Ένα έργο βασισμένο στο θεατρικό έργο με τίτλο «Τα μάγια της πεταλούδας» του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Λίγα λόγια για τον Λόρκα. Ο Λόρκα, που είναι ένας Ισπανός ποιητής, σπουδαίος και θεατρικός συγγραφέας, γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898. Ο Λόρκα το 1936 συνέταξε μια διακήρυξη συγγραφέων κατά του φασισμού και ξεκίνησε να γράφει μια σειρά θεατρικών σκηνών με μορφή επιθεώρησης. Ωστόσο, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ξέσπασε ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Ο Λόρκα έπεσε θύμα στιγμής δολοφονίας από τους φασίστες του Φράγκο στις 19 Αυγούστου του 1936. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την παρουσίαση στο πιστόφυλλο του βιβλίου, «Τα μάγια της πεταλούδας» είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, όπου έρωτας και θάνατος γίνονται ένα και η κωμωδία, όπως την αποκαλεί ο ίδιος, μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό ποιητικό δράμα. Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία, όπου μέσα από την προσπάθεια μιας πληγωμένης πεταλούδας να πετάξει και ενός ερωτευμένου σκαθαριού να μεταμορφωθεί, ο Λόρκα μας προτείνει τη λύτρωση μέσω της τέχνης. Ο συγγραφέας πάλι επιλέγει για πρωταγωνιστές του έντομα για να σηματοδοτήσει την αξία της κάθε ύπαρξης και για να τονίσει την ενότητά της. Διασκευή, σκηνοθεσία και σκηνικά, Δομήνικος Ταβερναράκης. Μαρία Τσακαράκη, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Ήρυδα. Σχεδιασμό των κοστούμιων, ενδυματολόγος, κυρία Γιασμίν Τιμωτή Γεπίτς. Πέφτουν, Δόνιας Καθαρίνα, Ελευθερία Παπαδάκη. Μαυρομάτισσα Μία, Μαριέτα Ψηρά. Μαυρομάτισσα Δύο, Μαρία Καψετάκη.
Κολαμπίδα, Χρυσή Κουτσαλάκη. Καταράκος, Δώρα Μαυρατονάκη. Σκορπιός, Αγγελική Σπανουδάκη. Σκαρβαρινούλα, Ιβόνη Αλαφούζου. Σκαρβαρίνα 1, Ειρήνη Χατζάκη. Σκαρβαρίνα 2, Ειρήνη Λαδουκάκη. Βόνια Περιφάνια, Μαρία Σταυρίδη. Σκαρβαρίνα Πηγολαμπίδα, Άννα Τσαγάκη. Πηγολαμπίδα, Κατερίνα Ταμπακάκη. Καταλούδα Ρένια Δρόσου. Στα φώτα και ύπο έχουμε τον Χρήστο και Νικό Αλουμπί. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της θεατρικής ομάδας για την πολύτιμη βοήθειά τους για την προετοιμασία αυτού του χώρου. Ήταν μεγάλη δουλειά και ευχαριστώ κάθε μία από εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές, συζύγους μας και τις οικογένειές μας που μας στηρίζουν στην προσπάθειά μας. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο με το οποίο προχωράμε μαζί όλες τις όμορφες δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Θέλω να σας πω ότι ξεκινήσαμε, δεν έχουμε αναρτήσει ακόμη, αλλά έχουμε ξεκινήσει τις εγγραφές για τα νέα τμήματα του Συλλόγου μας. Πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε και φέτος. Εκτός από τις ομιλίες, βέβαια, τις πολύ ενδιαφέρουσες για την υγεία, για την ευεξία, διάφορα παραμύθια που θα έχουμε, πολλές έτσι δραστηριότητες ωραίες, δημιουργικές, έχουμε και τα τμήματα που είναι χορού, είναι τμήμα γιόγκα, είναι τμήμα ζωγραφικής, είναι τμήμα γεωγραφίας με τρία τμήματα, ένα αρχάριον, ένα για τους νέους και ένα για τους πιο προχωρημένους, και είναι και το τμήμα θεάτρου, και βεβαίως θα έχουμε και φέτος θεατρικά εργαστήρια το φθινόπωρο. Έχουμε βέβαια και τις καθιερωμένες, όπως γνωρίζετε, οι δηλώσεις μας των Χριστουγέννων, μια γαλέρια για παιδιά, είναι η 14η χρονιά φέτος, και ευχόμαστε να σας βλέπουμε και να μας στηρίζετε, γιατί και εμείς παίρνουμε δύναμη από εσάς, να συνεχίσουμε και εμείς τις δικές μας δημιουργίες. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους χορηγούς και συγκεκριμένα το σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, την Αθηναϊκή Ζητοποιία και τον Φούρνο Ζαχαριάδης. Και δίνουν σαν εσένες.
καρδιά του με την αγάπη κάτω από το ρωτισμένο χορτάρι. Όμως, μία μέρα... Μία μέρα βρέθηκε κάποιο έντομο που θέλησε να φτάσει πέρα από την αγάπη και ερωτεύτηκε κάποιο όραμα που βρισκόταν πολύ μακριά από τη ζωή του. Παρακαλούσα όλους, μην αφήνετε τα βιβλία με τα ποιήματα στο κεφάλι.